Αυτός που σίγουρα ξεχώρισε από το πλήθος ήταν ο ΑΟ Χανιά σήμερα, καθώς πέτυχε μια πολύ σημαντική, όσο και δύσκολη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου με σκορ 2-1. Ο Κώστας Μανολάς, ιός του Στέλιου Μανολά, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Σοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι με τον Πινδώνη, αλλά ο Πάγκαλος, ο αρχηγός του ΑΟ Χανιά, με ένα εξαιρετικό σούτ έδωσε τους 3 βαθμούς στην ομάδα του. Για το Γιαλούσι. Η σέντρα, κεφαλιά Ψαράκη, διώχνει ο Θοδωρόπουλος και πιο μακριά. Εδώ σώθηκε η εστία των Χανίων, η φάση συνεχίζεται. Ο Στράκοβιτς έβαλε το πόδι, είναι κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας, γκολ! 1-0 από τον Μανολά, ο οποίος έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε ξανά η εκτέλεση από τον Βασιλόγιαννη. Η μπάλα δεν φεύγει και κάνει την προβολή ο Μανολάς χαμηλά. Στα ψηλά περίμεναν είτε την επίθεση είτε έψαχναν την απομάκρυνση οι φιλοξενούμενοι. Στα χαμηλά τους ήρθε το γκολ από τον Κώστα Μανολά, τον 20χρονο αμυντικό. Είναι λογικό ότι ο Ολυμπιακός Βόλου θα αυξήσει την πίεσή του. Καπετάνο στην εκτέλεση, χαμηλά απομακρύνει την μπάλα ξανά στον καπετάνο. Νέο γέμισμα, η μπάλα κολλάει, ο Πινδώνης 1-1. Δεν έφυγε από την περιοχή η μπάλα και πάλι λοιπόν γκολ με κόρνερ, όπως πριν ο Μανολάς έγραψε το 1-0. Πολύ γρήγορα ισοφάριση για τον Ολυμπιακό Βόλου από τον Πινδώνη. Δείτε ξανά, εδώ κάνει τη σέντρα ο καπετάνος. Έδιωξε αρχικά ο Μανολάς, αλλά η μπάλα πήγε στον Πινδώνη, του στρώθηκε, ήταν αφύλακτος, ευθύνη των υπολείπων αμυντικών. 1-1 και προσπαθεί τώρα ο Βασιλόγιαννης. Πάγκαλο στο σουτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Πάγκαλο, το 2-1 στο 84, ένα τρομερό σουτ, φωτοβολίδα. Τίναξε τα δίχτυα, ο Πάγκαλος, δείτε ξανά, από μεγάλη απόσταση η μπάλα στο παραθυράκι του Γκίτκου. Και 2-1 προβάδισμα τώρα για τα Χανιά στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Εκεί που είχε φορτώσει την επίθεση του Ολυμπιακός Βόλου. Εμείς υποψήφισαμε πήγε την προηγούμενη εβδομάδα. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Αλλά δεν φοβόμαστε καμία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Και το αποδείξαμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε έτσι. Δεν φέρονται αυτή η νίκη. Στον κόσμο μας, εδώ πολύ, πολύ καλό στον κόσμο μας. Θοδωρή, ερχόσασταν από ισοπαλία σήμερα στα Χανιά, τι συνέβη? Σημαίνει ότι ας πούμε δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάναμε πολλά ατομικά λάθη και τα πληρώσαμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε. Και πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε το φαβορί για την άνοδο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη ήταν λοιπόν σωτήρια για τον Ολυμπιακό Βόλο μετά από το ισόπαλο 1-1 με την Καλυθέα, με την ομάδα της Θεσσαλίας να χάνει έδαφος, ένα από τα διαφιλονίκητα, ίσως το φαβορί για την άνοδο, και τα ΑΟ Χανιά από την άλλη πλευρά να εξακολουθεί να δείχνει σταθερά και με συνέπεια μια πολύ καλή εικόνα. Βάσει υλικού, περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Ολυμπιακός Βόλου είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει την άνοδο στην Super League. Παρ' όλα αυτά, είναι το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία της προηγούμενης εβδομάδας κοντρά στην Καλυθέα. Τώρα ήρθε αυτή η ήττα από τα Χανιά. Μια ήττα η οποία ήρθε απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του αγώνα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχει εκδώσει και ανακοίνωση ο Ολυμπιακός Βόλου μετά το τέλος του αγώνα και συγχαίρει την ομάδα των Χανίων για την νίκη. Και όπως συζητούσαμε και με τον Άγγελο Τόμπρο πριν από την εκπομπή, το fair play φαίνεται ότι είναι πολύ της μόδας εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Football League και είναι τέτοιες ανακοινώσεις που χαιρόμαστε να βλέπουμε και να διαβάζουμε αρκετές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Βεβαίως. Και με θετικό και όχι αρνητικό πρόσημο. Επίσης, μπορεί να σταθεί κανείς την εικόνα που παρουσίασε το γήπεδο των περιβολίων. Είχαν εξαντληθεί, σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια 2 μέρες μετά την κυκλοφορία τους. Ο κόσμος γέμισε το γήπεδο των Χανίων, είχε γύρω στους 2.500 θεατές και μακάρι να βλέπουμε και στα υπόλοιπα γήπεδα της Football League ανάλογη ατμόσφαιρα.